Είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχει τελειώσει το θέμα και σε λίγες ώρες Θεσσαλονίκη θα έχουν και πάλι νερό. Έχει τελειώσει η επισκευή και έχει αρχίσει η τροφοδοσία της Θεσσαλονίκης, του αγωγού μάλλον αυτού, από την Αραβισσό, ήδη από τις 12 περίπου το μεσημέρι σήμερα. Το οποίο πρακτικά τι σημαίνει για τον κόσμο που μας ακούει, δηλαδή πότε θα έχουν νερό στις βρύσεις τους? Κοιτάτε, το νερό αυτό θα φτάσει μέχρι το αντλιοστάσιο του υδροποτάμου. Από ό,τι είδα, σας έδειξαν λίγο πριν και έδειξαν και στους τηλεθεατές σας πώς γίνεται η τροφοδοσία αυτού του τμήματος της πόλης. Εφόσον γίνουν οι υγειονολογικοί έλεγχοι στο αντλιοστάσιο του υδροποτάμου και το νερό είναι ασφαλές, θα εισέλθει στο δίκτυο της πόλης. Όπως έχουμε πει... Δηλαδή πότε, σε 5 ώρες, 10, 15? Από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου θα αρχίζει να εμφανίζεται μια εξομάλυνση της υδροδότησης της πόλης. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές και που δεν έχει υποθεί ακόμα, από ό,τι είδα, είναι ότι αυτό που έλειψε από την πόλη ήταν το 1 τρίτο του νερού που χρειάζεται. Τώρα το λέτε αυτό, ξέρετε, ακούγεται σαν να υποβαθμίζεται το πρόβλημα. Ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Κάθε άλλο, και το ξέρω ότι όλοι έχουν ταλαιπωρηθεί, όλοι οι Θεσσαλονικείς ανεξαιρέτως της γειτονιάς που βρίσκονταν, εξαιρέσεις πολύ μικρές για κάποιες γειτονιές που λόγω της τοπογραφίας της πόλης για πολλές ώρες από όλο αυτό το τετραήμερο είχαν νερό. Μάλιστα. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν ταλαιπωρηθεί και βέβαια δικαίως είναι αγανακτισμένοι. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Είναι ο κύριος Χατζής, κύριε Κρυστανίδη. Χατζής λέγομαι. Ναι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Από τα 3-4 τελευταία χρόνια, επειδή το δίκτυο είναι πάρα πολύ παλιό και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και από όλους μας, έχουν γίνει δημοπρατήσεις και πόσα έργα έχουν γίνει αντικατάστασης του σαφρού δικτύου που έχει η Θεσσαλονίκη? Όπως τουλάχιστον λένε οι κάτοικοι, αν μπείτε στα social media σήμερα, βρίφουν από τέτοιες πληροφορίες. Κοιτάτε τώρα, το πρόβλημα που παρουσιάζεται... Όχι, σας ρωτώ κάτι συγκεκριμένο, μην μου πείτε για... Σας ρωτάω εάν έγινε δημοπράτηση έργου, πότε έγινε, εάν έγινε αντικατάσταση και αν τώρα τελευταία έχει γίνει κάποια δημοπράτηση για να αλλάξει αυτό που ξέρετε ότι θα χαλάσει. Αυτό ρωτάω. Απλά πράγματα. Να απαντήσω ακριβώς αυτό που λέτε. Να, βέβαια, απαντήστε. Γι' αυτό σας ρωτάμε, για να μας φωτίσετε τις πτυχές. Καταρχήν, αυτό που συζητάμε δεν είναι το δίκτυο μέσα στην πόλη. Είναι ένας τεράστιος αγωγός διαμέτρου 1,60 που έρχεται από την Αραβισσό μέχρι την πόλη. Αυτό έχει γίνει κατανοητό, ναι. Το ξέρουμε αυτό, το καταλάβαμε. Σε αυτόν τον αγωγό, για αυτόν τον αγωγό δεν έχει γίνει δημοπράτηση αλλαγής του ή επισκευής του, και ο λόγος που δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά αντικατάσταση αυτού του αγωγού, είναι ότι θα ζούσαμε αυτό που ζούμε τώρα για όλο τον καιρό που θα χρειαζόταν όλο αυτό ο αγωγός να επισκευαστεί. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να καταλάβουμε κάτι. Παραδεχόμαστε όλοι ότι η Θεσσαλονίκη έχει ένα απαρχαιωμένο δίκτυο ίδρευσης. Παραδεχόμαστε όλοι ότι ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε είτε σε αυτό το σημείο είτε σε κάποιο άλλο σημείο μία βλάβη. Εσείς, μετά από όσα έχουν γίνει και με δεδομένο, όπως λέτε, ότι για να αντικατασταθούν όλα αυτά, αυτό συνεπάγεται μια τεράστια ταλαιπωρία για τους πολίτες, μπορείτε να διαβεβαιώσετε τον κόσμο ότι δεν θα ξαναυπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα το επόμενο διάστημα, εκεί ή κάπου αλλού? Εγώ, γιατί το διάστημα που έχω την ευθύνη της εταιρείας, αυτό που έχω διατυπώσει και το έχω διατυπώσει από το πρώτο καιρό είναι ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται επιπλέον νερό. Σε ποιον το έχετε διατυπώσει, κύριε Πρόεδρε, σε ποιον έχετε κάνει αυτή την... Αυτό το κάναμε και το υλοποιήσαμε ως εξής. Όχι, άλλο λέω, σε ποιον κάνατε στον Υπουργό Τάβε, στον Υπουργό Δίνα, σε ποιον το είπατε? Αυτό πάνω να απαντήσω. Για πέστε το, γιατί... να το απαντήσω. Ναι, αυτό πέστε. Παρακαλώ, έλατε. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε και πήραμε τη μελέτη αυτή, η οποία γράψατε κι εσείς στην τηλεόραση, ότι ενώ είχε μελετηθεί το έργο το 2011, προκηρύχθηκε το 2012 και απεντάχθηκε το 2013. Αυτή τη μελέτη λοιπόν την πήρε η εταιρεία, έκανε την αναθεώρησή της, την ενέκρινε όπως έπρεπε η τυπική διαδικασία και έχει σήμερα στα χέρια της έτοιμη τη μελέτη να κατασκευάσει το δηληστήριο. Ποιο Υπουργείο είναι αρμόδιο, σας ρωτάμε, και δεν μου λέτε ποιος Υπουργός. Να αφήστε να το τελειώσω, κύριε Χατζή. Πέστε, και έχουμε υποβάλει αυτή τη μελέτη και ζητάμε την έγκριση από τα ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας για να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Σε τι βάθος χρόνου δηλαδή? Αυτό θα πάρει περίπου 24 με 30 μήνες. Μάλιστα. Δεν μας είπατε ποιος υπουργός είναι αρμόδιος, πάντως δεν μας είπατε.
Μα τι σημασία έχει, σας λέω ότι η εταιρεία δεν έχει σημασία. Στη... να κατασκευάσει στις το χώρες, στις κανονικές, στις δημοκρατίες υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να παίρνουν μέτρα για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Και σας ρωτάω, ποιος υπουργός είναι αρμόδιος? Εμείς ξέρουμε, αλλά δεν μας το λέτε κι εσείς. Ορίστε. Να σας το απαντήσω ευθέως. Για δεν το λέτε τόσο αυτό... ναι. Ακούστε με, κύριε Χατζή. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε μου. Το έργο αυτό το μελέτησε το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Το έργο αυτό λοιπόν το μελέτησε το Εργασίο Υπουργείο Δημοσίων Έργων Υποδομών, πώς λεγόταν. Ναι, υποδομών λέγεται. Προκήρυξε, ναι. Το προκήρυξε το 2011. Ναι. Το, με συγχωρείτε, το 2012. 12. Και απεντάχθηκε το 2013. Δεν ανέθεσε ποτέ τη μελέτη ενώ έγινε ο διαγωνισμός. Ξέρετε όμως. Ναι. Να σας πω κάτι. Μισό λεπτό, Τάκη, σε παρακαλώ. Ναι, γιατί θέλω να πω, κύριε Καστενίτη, θέλω να πω, σας ενδιαφέρει αυτό. Σας ενδιαφέρει αυτό που θα πω. Ότι όση ώρα μιλάμε, με ενημερώνω από το κοντρόλ ότι έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο του Sky από οργισμένους Θεσσαλονικείς που λένε ότι δεν δίνεται απαντήσεις. Πρώτον, εάν υπάρχει ενδεχόμενο να ξανααντιμετωπίσουν προσεχώς ένα αντίστοιχο πρόβλημα, αφού ξαναλέω παραδεχόμαστε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το δίκτυο της πόλης, πρώτον, και δεύτερον, λένε το εξής απλό. Χρειάστηκαν 4 ολόκληρες μέρες, όλος ο μηχανισμός της ΕΙΑΘ είχε πέσει πάνω για να διορθωθεί μια βλάβη. Καταρχήν δεν είναι μια κοινή βλάβη, κυρία Κοσιόνη. Ήταν ένας αγωγός 1,60, ο οποίος μεταφέρει 80.000 κυβικά τη μέρα. Δεν ήταν μια απλή βλάβη, ένας σωλήνας σαν αυτός που περνάει σε έναν δρόμο μέσα σε μια πόλη ή την Ιαπωνία. Μάλιστα, εκεί είμαστε και τα συνεργεία του ΣΚΑΙ εκεί είναι από πάνω. Ωραία. Και έχουν δει ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι. Αν υπάρχει ένας τεχνικός που λέει ότι αυτό μπορούσε να διορθωθεί αντί για 2,5 μέρες που πήρε να γίνει η επισκευή, θα μπορούσε να το κάνει σε μισή μέρα. Να μας πει ποια ήταν η λύση. Άρα λέτε, απαντάτε στο ένα ερώτημα, δεν γινόταν νωρίτερα, δεν γινόταν γρηγορότερα. Στο δεύτερο ερώτημα, εάν ως πρόεδρος της εταιρείας Ιδρεύσεως Θεσσαλονίκης μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους πολίτες ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί προσεχώς και ότι έχετε αναλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, μπορείτε να απαντήσετε? Μπορώ να απαντήσω ότι εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει αυτός ο πεπαλαιωμένος αγωγός, δεν μπορεί να εγγυηθεί κανένας και να υπογράψει οποιοδήποτε τεχνικός, μάλιστα, αυτού του κόσμου ότι δεν θα ξανασυμβεί. Άρα, φάσιμο αυτού, μάλιστα, του αγωγού. Άρα τι θα κάνετε γι' αυτό? Θα επισκευάσουμε τον αγωγό και καθημερινά ελέγχεται ο αγωγός ώστε να προλάβουμε, αν εμφανιστεί μια μικρή διαρροή, να τη διορθώσουμε πριν γίνει τεράστια. Σία, μπορώ να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Πρόεδρο? Παρακαλώ. Επειδή στα, ναι, δικά μου ερωτήματα δεν είχα την τιμή να πάρω μια απάντηση, δεν πειράζει. Για αυτό που είπατε. Κύριε Χατζή, να σας απαντήσω, δεν έχω πρόβλημα. Και να σας το πω, δεν με απαντάτε. Θέλετε να το απευθύνεις για να συντομεύσουμε. Για να συντομεύσουμε, δεν έχει χρόνο το βελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, εγώ ρωτάω το εξής. Ποιον υπουργό ενημερώσατε γι' αυτό και τι σας είπε? Για ποιο πράγμα? Για ποιο πράγμα μιλάμε τόση ώρα, για τη βλάβη αυτή? Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν προχθές στη Θεσσαλονίκη, κύριε Κρεστανίδη. Σε ποιον υπουργό απευθυνθήκατε? Όλοι οι υπουργοί ήταν. Ωραία, σε ποιον εσείς? Ποιον πήρατε τηλέφωνο εσείς, ποιον συνομιλήσατε και τι ενέργειες κάνατε, ποιος ήταν ο αρμόδιος υπουργός με τον οποίο μιλήσατε και τι σας είπε αυτό? Ποιος εποπτεύει το πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει. Μα δεν χρειάζεται να κάνει κάτι κάποιος υπουργός, αλλά λέει ο κύριος Πάμελος ήρθε και επισκέφθηκε το έργο. Τη βλάβη τη διορθώνεται συνεργεία της ΕΙΑ. Δεν χρειάζεται να αρχίσει κάποιος υπουργός να διορθώσει. Εντάξει, δεν έχει υπουργούς η χώρα, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Σας ξαναλέω, ο κύριος Πάμελος, που νομίζω είναι υπουργός, δεν είναι? Ποιος? Ενημερώθηκε, επισκέφτηκε. Ο κύριος Πάμελος. Ο κύριος Πάμελος, βεβαίως. Εντάξει, δεν είναι αρμόδιος υπουργός. Αρμόδια υπουργός είναι η κυρία Τσαρουχά και κατ' επέκταση ο κύριος Κουρλέτης, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, ήταν αναζήτηση, λοιπόν, αναζήτηση ευθυνών θα επιχειρήσετε, κύριε Κρεστενίτη. Γιατί βεβαίως, εδώ έχει διαταραχθεί ομαλή λειτουργία μιας ολόκληρης πόλης, δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Φταίει κάποιος και θα αποδοθούν ευθύνες σε αυτόν που φταίει? Είναι απλό. Να απαντήσω. Παρακαλώ. Τη βλάβη, η πρώτη μας μέλημα είναι τώρα να διορθώσουμε τη βλάβη. Προφανώς. Και να πάει νερό στην Προφανώς, πόλη. Σε δεύτερο χρόνο. Όχι, θα τελειώσουμε αυτό. Θα ψάξουμε να δούμε αν υπάρχει αίτιο. Αν υπάρχει αίτιο και αν υπάρχει και φταίχτης για αυτό το αίτιο. Γιατί αν αυτό το αίτιο είναι η φθορά του αγωγού, τι να ζητήσουμε σε κάποιον που το κατασκεύασε το 1976 γιατί έσπασε ο αγωγός το 2018. Με συγχωρείτε, προείσταστε μιας εταιρείας, ευθύνη της οποίας, αν δεν κάνω λάθος, είναι να παρέχει νερό σε μια πόλη. Δηλαδή... Ακριβώς. Εάν δεν μπορείτε να το διασφαλίσετε αυτό και αν δεν μπορείτε να διαβεβαιώσετε τον κόσμο ότι θα έχει νερό και ότι θα είναι στην κατάλληλη κατάσταση το δίκτυό της ώστε να παρέχει νερό, ξέρω εγώ.
Τότε... Με αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, κυρία Κουσιόνι, να εξασφαλίσουμε το νερό και γι' αυτό έχουμε μελετήσει. Ναι, αλλά δεν το εξασφαλίζετε εσείς. Και θέλουμε να το προκηρύξουμε για να κατασκευαστεί. Αλλά ένα έργο που έπρεπε να φτιαχτεί το 2010 μέχρι το 2018 δεν είχε προκηρυχθεί. Εσείς το προκηρύξατε τώρα? Ότι το έργο αυτό έπρεπε να το έχουμε φτιάξει. Εσείς το έχετε προκηρύξει το 2016, 17, 15. Δεν μπορώ να απαντήσω για το 16 και το 15. Εγώ είμαι στην εταιρεία από το Μάιο του 16. Δεν θα το βρίσκατε στα χαρτιά σας ότι έχει προκηρυχθεί το έργο? Δεν θα σας είχαν αφήσει κάποιο σημείωμα? Προκηρύξαμε αυτό το έργο, κύριε Πρόεδρε, που ήρθατε τώρα. Και λέω, όχι, δεν είχε προκηρυχθεί, κύριε Χατζή, αυτό λέω. Τώρα εσείς το προκηρύξατε αυτό το έργο για να αλλάξει αυτός ο αγωγός, που είναι από το 76, όπως είπατε σάφης. Εμείς τελειώσαμε τη μελέτη και ζητήσαμε να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ για να το προκηρύξουμε, κύριε Χατζή. Α, δεν το έχετε προκηρύξει. Μάλιστα, υπάρχει χρόνος μπροστά, αυτό είναι σαφές. Ένα τελευταίο ερώτημα πρακτικό και μας ρωτάει και ο κόσμος, κύριε Πρόεδρε, το νερό που θα φτάσει, όταν πρώτα ο Θεός φτάσει στη Θεσσαλονίκη, θα είναι ασφαλές? Βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει το νερό στο δίκτυο της Θεσσαλονίκης χωρίς να είναι ασφαλές. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Τάκη, να ευχαριστήσω και εσένα για τη συνδρομή. Με ευχαριστήσω, λοιπόν, αλλά εγώ απαντήσεις δεν πήρα, δυστυχώς δεν πειράζει. Θα μείνω λοιπόν, το ας το κρίνουν οι πολίτες αν πήραν απαντήσεις ή δεν πήραν. Τώρα θα γυρίσω.